Πάμε όμως κατευθείαν στο Κίεβο, στο Χρήστο Νικολαίδη που βρίσκεται εκεί, καθώς όσο σφίγγει Χρήστο ο κλοιός γύρω από το Κίεβο, τόσο αυξάνεται και η πίεση, ακούγονται όλο και πιο συχνά εκρήξεις, γίνονται περισσότερες οι επιθέσεις, πιο πυκνές οι επιθέσεις. Πριν από λίγο, Πόπη, κυρίες και κύριοι, με το συνεργείο του Όπεν, βρεθήκαμε στον περιφερειακό δρόμο του Κιέβου, στον κόμβο που οδηγεί προς το πολύπαθο Ιρπίν. Εκεί πραγματικά σταματήσαμε για λίγη ώρα προκειμένου να καταγράψουμε λίγες ακόμα φρικιαστικές εικόνες με τους πρόσφυγες να φεύγουν αλόφρονες από την περιοχή, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους συνεχείς βομβαρδισμούς. Και πραγματικά εκεί διαπιστώσαμε ότι υπήρξαν σοβαρές ενδείξεις πως λίγο παρακάτω, στην περιοχή του Ιρπίν ή λίγο μακρύτερα, ήταν σε εξέλιξη σφοδρότατες μάχες. Οι εκρήξεις ήταν συνεχείς. Τα πυρά του πυροβολικού διαρκεί και πραγματικά ήταν ένα σκηνικό πολέμου. Όπως επίσης σκηνικό πολέμου θύμιζε και η κινητοποίηση των Ουκρανών στρατιωτών, οι οποίοι κάθε λίγο και λιγάκι πήγαιναν προς το σημείο και μετέφεραν τραυματίες αλλά και αμάχους. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι εκείνο το σημείο μας επιτράπηκε να πλησιάσουμε, καθώς ο Ουκρανικός στρατός μας γνωστοποίησε ότι δεν θα ήταν δυνατή η προσέλευση σε άλλο σημείο, καθώς απαγορεύεται η κίνηση πολιτικών οχημάτων από ένα σημείο και μετά, κάτι που ασφαλέστατα προδίδει ότι λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα ενδεχομένως να βρίσκονταν σε εξέλιξη μάχη. Επαναλαμβάνω και λέω ότι πραγματικά ήταν εκτός από το στιγμιότυπο το οποίο παρακολουθήσαμε νωρίτερα στο βίντεο με την υπερπτήση ενός πολεμικού αεροσκάφους και την αντιμετώπιση του από την αεράμινα. Ήταν η πρώτη μέρα σήμερα που στη διάρκεια της ημέρας που πραγματικά υπό το φως του ήλιου είχαμε τόσο έτσι σαφείς ενδείξεις ότι οι μάχες πλησιάζουν στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Συνεχείς εκρήξεις, συνεχείς κρότη και πραγματικά αδιάκοπα πυρά πυροβολικού από πολύ κοντά, από πολύ κοντινές περιοχές, στις περιοχές περίπου στο Ιρπίν, αλλά και στην περιοχή του αεροδρομίου Αντόνοφ που βρίσκεται περίπου 30-32 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου. Όλες οι ενδείξεις εκεί οδηγούν ότι πραγματικά συνεχίζεται η προσπάθεια του ρωσικού στρατού να κλείσει αυτή τη μέγενη γύρω από το Κίεβο, να προωθήσει δηλαδή τις θέσεις και να κατακτήσει περιοχές οι οποίες κινούνται βόρεια και βορειοδυτικά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, να πιαστούν δηλαδή πόστα τα οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμα, στρατηγικά σημεία πάνω στους εθνικούς δρόμους που ακτινοτά οδηγούν στο κέντρο της πρωτεύουσας. Βέβαια, την ίδια ώρα η ενημέρωση που δίνεται επίσημα από τον Ουκρανικό στρατό, το τελευταίο πολεμικό ανακοινωθέν εκδόθηκε στις 4 το απόγευμα, αναφέρει ότι ο επιτιθέμενος δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει καθόλου τις θέσεις του και δεν έχει καταφέρει καθόλου να κερδίσει μέτρα ή χιλιόμετρα στην προσπάθειά του να εγκλωβίσει την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χαρακτηριστικά αναγράφεται σε αυτό το πολεμικό ανακοινωθέν ότι γίνεται μια αλυσαλαία προσπάθεια από την πλευρά του ρωσικού στρατεύματος να κατέβει και να κυκλώσει την περιοχή. Ωστόσο, σε όλα τα σημεία στα οποία αυτή τη στιγμή επιτίθεται, έχει εγκλωβιστεί και όπως αναγράφεται χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, οι Ρώσοι στρατιώτες ψάχνουν να βρουν περισσότερο έδαφος προκειμένου να δραπετεύσουν παρά να συνεχίσουν την όποια προέλευσή τους. Αυτό αναγράφεται στο πολεμικό ανακοινωθέν, το οποίο επαναλαμβάνω εκδόθηκε στις 4 σήμερα το απόγευμα και είναι το τελευταίο το οποίο εκδόθηκε. Είναι η τελευταία επίσημη ανακοίνωση την οποία έχουμε Μάλιστα. από την πλευρά της Ουκρανίας. Και μία είδηση τελευταία στιγμής, πριν από λίγο από το Προεδρικό Μέγαρο μεταδόθηκε η είδηση ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι είχε μία απευθείας τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον κύριο Μπάιντεν, από τον οποίο άκουσε τις τελευταίες ειδήσεις σε σχέση με τις νέες κυρώσεις που επιβάλλει η αμερικανική πλευρά και ο Ουκρανός πρόεδρος αρχίστηκε απλώς να μιλήσει με ικανοποίηση για αυτή την επικοινωνία. Θα τα δούμε και με την Ουάσιγκτον, με τον Μιχάλη Γνατίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.